Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη. Σήμερα ε, αποφάσισα να κάνουμε λόγο για την ε, μέση κατάσταση και την μερική κρίση των ψυχών. Ε, μια που πολλοί από εσάς ε, έχετε απορίες και προβληματισμούς α, αυτού του τύπου, όπως σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ψυχές μετά τον θάνατο φίλοι μου με τον θάνατο η ψυχή μεταφέρεται σε μία άλλη κατάσταση σε μία άλλη πραγματικότητα η οποία είναι καθαρά πνευματική η κατάσταση αυτή ονομάζεται μέση μετά τον θάνατο μας λέει η Αγία Γραφή ακολουθεί η πρώτη κρίση η λεγόμενη μερική κρίση του ανθρώπου και η ανταπόδοση τρόπων τηνά των έργων του με τη μορφή της πρόγευσης οι ψυχές οι οποίες έζησαν με πίστη και μετάνοια έζησαν δηλαδή με πίστη στον Τριαδικό Θεό πίστη στη θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού πίστη στην Ευαγγελική Διδασκαλία της Ορθοδόξου Πίστεως, πίστη στα επτά μυστήρια της Εκκλησίας μας και την Ορθόδοξη Παράδοση, αυτές οι ψυχές προαπολαμβάνουν τα αιώνια αγαθά και προγεύονται της θεία Μακαριότητας του Παραδείσου. Αντίθετα, όσες ε, ψυχές δεν έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Τριαδικού Θεού και επιπλέον αρνήθηκαν τη θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού και το έργο της Εκκλησίας Του και παρέμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους σκληρές, αμετανόητες και ασεβείς, όλες αυτές οι ψυχές δοκιμάζουν αφόρητη θλίψη και στενοχώρια, αβάσταχτο πόνο και ψυχικό βάρος, αξεπέραστο αιώνιο ψυχικό μαρτύριο. Προγεύονται, ε, συνεπώς, και αυτές με σκληρό τρόπο τη δίκαιη τιμωρία του Θεού, δηλαδή την αιώνια κόλαση. Φοβούνται, τρέμουν, αγωνιούν, υποφέρουν και πονούν πραγματικά. Και γιατί υποφέρουν, γιατί πλησιάζει η μέρα της καθολικής κρίσεως των ψυχών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και αυτό το γνωρίζουν. Αυτή η αναμονή και η κατάσταση που διαρκεί από το θάνατο του σώματος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ονομάζεται μέση κατάσταση. Οι παπικοί έχουν πέσει σε μεγάλες πλάνες. Μιλούν για καθαρτήριο πυρ, μιλούν για συγχωροχάρτια, πράγματα που η Εκκλησία με συνόδους της τα έχει απορρίψει. Από την παραβολή τώρα του Πλουσίου και του Λαζάρου, από τις διηγήσεις των Αγίων Γραφών, και από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας διαπιστώνουμε και μαθαίνουμε τα ακόλουθα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, δεν είναι δυνατόν ποτέ να επικοινωνήσουν οι ψυχές που προγεύονται τον παράδεισο με εκείνες που προγεύονται την κόλαση. Μεταξύ τους υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα. Δεύτερον, οι ψυχές στη μέση κατάσταση έχουν συνέστηση και συνείδηση του ποιες είναι. Τρίτον, έχουν μνήμη της προτέρας τους ζωής οι ψυχές, γι' αυτό και υποφέρουν ή χαίρονται αντίστοιχα. Οι μένα μετανόητες στρέφονται με μίσος κατά του Θεού, επειδή τον θεωρούν υπεύθυνο για την κατάστασή τους, και αυτό το μίσος συνταυτίζεται με το μίσος του διαβόλου κατά του Θεού. Η αγάπη του Θεού στους κολασμένους λειτουργεί ως κόλαση. Οι δε μετανοημένες ψυχές δίκαιες και άγιες δοξάζουν και ευχαριστούν τον Θεό και αισθάνονται άπειρη ευγνωμοσύνη. Τέταρτον, ενθυμούνται οι ψυχές τους δικούς τους ανθρώπους πάνω στη γη. Γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φίλους. Και πέμπτον, στην κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατή η μετάνοια. Οι ψυχές δηλαδή εκεί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Υποφέρουν, βασανίζονται, ζητούν να ανακουφιστούν λίγο αλλά δεν μπορούν να μετανοήσουν. Και ενώ μεταξύ τους οι ψυχές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να άλληλο βοηθηθούν, η άπειρη ευσπλαχνία του Θεού τις βοηθά με δύο τρόπους μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Πρώτον, η επουράνιος η εκκλησία των Αγγέλων και των Αγίων δέχεται τις παρακλήσεις μας για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους και τις μεταφέρει μεσητεύοντας για μας τον Θεό. Επί παραδείγματι, παρακαλούμε τον Άγιο Νεκτάριο για κάτι, παίρνει αγκαλιά ο Άγιος Νεκτάριος την παράκλησή μας, την δέησή μας και την μεταφέρει μεσητεύοντας τον Θεό. Δεύτερον, εμείς τώρα, που αποτελούμε την επιγής στρατευμένη εκκλησία όντα ε, ενωμένοι με τους προαπελθόντες αδελφούς στο ένα σώμα του Χριστού παρακαλούμε και τελούμε για αυτούς ειδικά την Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Μνημόσυνα, τα Τρισάγια, τα κομποσχίνια, τις Μετάνοιες, τις Ελεημοσύνες. Η ελεημοσύνη παίζει πολύ μεγάλο ε, ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Όπως βλέπουμε η εκκλησία μας ως φιλόστοργος μητέρα προνόησε τρόπους επικοινωνίας, δροσιάς και αναψύξεως για τις ψυχές που βρίσκονται στη μέση λεγόμενη κατάσταση. Έτσι έχει την Θεία Λειτουργία όπου τα ονόματα των κεκοιμημένων ρίπτονται με τα ψίχουλα από το κατακλαστόν στο τέλος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο Πανάγιο αίμα και σώμα του Κυρίου μας, του ιερέως λέγοντας «Απόπληνον Κύριε τα σαμαρτίες των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου» Ζόντοντε και τεθνεώτων. Το αίμα σου το τιμίο πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Άρα το Πανάγιο αίμα και σώμα του Κυρίου εξακολουθεί να προσφέρεται και για τους κεκοιμημένους. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον και αυτό το βίντεο και να σας λύθηκαν οι απορίες και οι προβληματισμοί αναφέρομαι σε σας που είχατε αυτούς τους προβληματισμούς και αυτές τις απορίες εάν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου είναι δωρεάν και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Να είστε καλά.